γεύσεις και αρώματα έχουν την ικανότητα να μας ταξιδεύουν κάθε φορά που δοκιμάζουμε πιάτα από μια εθνική κουζίνα. Η κουζίνα κάθε χώρας έχει φαγητά που τη χαρακτηρίζουν, κυρίαρχα υλικά και μοναδικούς συνδυασμούς σε γεύσεις. Σήμερα σκέφτηκα να γνωρίσουμε υλικά, τεχνικές και συνταγές και να φτιάξουμε παρέα. Αυθεντική παέγια με κοτόπουλο και θαλασσινά από την Ισπανία, μια αρωματική σαλάτα με κοτόπουλο και λαχανικά από την Ταϊλάνδη, φιλετάκια με σάλτσα κρασιού και φρέσκα αρωματικά από την Ιταλία και lemon bars από την Αμερική, ένα γλυκό που θα σας θυμίσει την κλασική λεμονόπιτα, αλλά σε μια δική μου παραλλαγή. Έτοιμοι να μαγειρέψουμε? Ακολουθήστε με. Πρώτη στάση, Ισπανία. Εδώ θα δοκιμάσουμε παέγια. Ένα πιάτο που μαγειρεύεται με πάρα πολλούς τρόπους, πολλές εκδοχές, με βάση το ρύζι, με λαχανικά, με θαλασσινά, με κρέας. Σήμερα θα φτιάξουμε μια παέγια που έχει κοτόπουλο, λουκάνικα, θαλασσινά, πιπεριές, αρακά, έχει όλες τις γεύσεις. Και το μυστικό όταν μαγειρεύουμε είναι να μαγειρεύουμε το κάθε υλικό ξεχωριστά όσο μπορούμε για να κρατήσουμε αυτούς για τη γεύση του. Ξεκινάω λοιπόν πρώτα σοτάροντας τα λουκάνικα. Έχω διαλέξει λουκάνικα, χωριάτικα, που έχουν την τέλεια γεύση γιατί αυτά θα δώσουν τον τόνο στην παέγια. Αυτά λοιπόν θα τα σοτάρω σε λίγο ελαιόλαδο, αφού τα κόψω πρώτα σε φέτες. Έχω βάλει το τηγάνι να ζεσταθεί. Θα σοτάρω τα λουκάνικα σε λίγο ελαιόλαδο για να βγάλουν τα αρώματά τους και για να λαδοκοκκινήσουν. Και μετά θα τα καθίσω στην άκρη και θα τα προσθέσω στην παέγια στο τέλος μόλις μαγειρευτούν όλα τα υλικά. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί εδώ έχω εξαιρετικά λουκάνικα, χωριάτικα, με πολλά αρώματα. Έχουν ρίγανη, έχουν πράσο, έχουν σέλινο. Οπότε καταλαβαίνετε τι άρωματα βγάζουν όταν μαγειρεύονται. Εδώ θέλω νοστιμιά. Σοτάρω λοιπόν τα λουκάνικα και μάλιστα εδώ θα βάλω δύο είδη λουκάνικα, δηλαδή έχω βάλει τα χωριάτικα και θα βάλω και τις μπουκίτσες. Δοκιμάστε τα και με αυτά τα λουκάνικα και θα εκπλαγείτε, πραγματικά κάνουν τη διαφορά. Προσθέτω και αυτά. Βέβαια τα λουκάνικα μπουκίτσες μπορεί να τα έχετε συνηθίσει περισσότερο σε πάρτι για μικρά hot dog. Κάνουν τη δουλειά τους και εδώ και έτσι έχω μια ποικιλία από γεύσεις, από αρώματα. Τα αφήνω για λίγα λεπτά. Μόλις ροδοκοκκινήσουν είναι η ένδειξη ότι έχουν αποκτήσει πολύ βαθιά γεύση. Ένα γύρισμα για να πάρουν χρώμα από όλες τις πλευρές. Και θα τα βγάλω σε ένα πιάτο με χαρτί κουζίνας. Τα αφήνω στην άκρη και θα τα προσθέσω, όπως σας είπα, στην παέγια μόλις τελειώσω το μαγείρεμα. Στο ίδιο τηγάνι προσθέτω λίγο λάδι, κρεμμύδι ψιλοκομμένο και σκόρδο. Φιλέτο κοτόπουλο. Διαλέγω φιλέτο από μπούτι κοτόπουλου γιατί πάντα είναι πιο τρυφερό, είναι πιο ζουμερό, πιο νόστιμο από το στήθος. Βάζω λοιπόν και μερικά κομμάτια από το φιλέτο κοτόπουλου. Και πιπεριές. Θέλω χρώμα στην παέγια, θέλω γεύση, διαλέγω χρωματιστές πιπεριές. Πορτοκαλί, κίτρινες, κόκκινες. Αυτές θα τις κόψω σε λωρίδες. Και εδώ, 1-2 λεπτά σε δυνατή φωτιά και ανακατεύω για να σοτάρω τα κομμάτια του κοτόπουλου από όλες τις πλευρές. Και έτσι καταλαβαίνετε, στο ίδιο τηγάνι που ξεκίνησα να σοτάρω τα λουκάνικα βγάλαν σε πρώτη φάση τη γεύση τους, τα αρώματά τους και συνεχίζω με τα υπόλοιπα υλικά. Και εδώ κάτω στο τηγάνι αρχίζει και πιάνει κάτω και γίνεται ένα πολύ ωραίο γλάσο. Και έχω μια ιστορία να σας πω για την παέγια σε λίγο, για το πώς πρέπει να πιάνει για λίγο η παέγια κάτω στο τηγάνι. Ρίχνω τις πιπεριές. Δεν περιμένω να μαλακώσουν οι πιπεριές γιατί θα προσθέσω και άλλα υλικά, θα προσθέσω υγρασία πλέον για να μαγειρευτούν. Εδώ, τριμμένες ντομάτες. Και ανακατεύω πλέον όλα τα υλικά. 1-2 λεπτά να ενωθούν όλες οι γεύσεις και για να δώσουμε την τέλεια γεύση θέλω ζωμό κοτόπουλο που τον έχω στο ψυγείο.
Όπως είδατε, διέλυσα μια συσκευασία ζωμού σε μισό λίτρο νερό. Είναι η ιδανική αναλογία για να έχω τον τέλειο ζωμό για να δώσω γεύση στο φαγητό μου. Και είναι κάποια πιάτα, όπως για παράδειγμα το ριζότο ή η σημερινή παέγια, όπου ο ζωμός παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, είναι αυτός ο οποίος θα δώσει γεύση. Έτσι λοιπόν θέλω ζωμό, ο οποίος έχει όλα τα γευστικά χαρακτηριστικά ενός ζωμού, και ένα ζωμός κοτόπουλου έχει και τη γεύση του κοτόπουλου, αλλά και τη γεύση των αρωματικών που βάζουμε για να κάνουμε αυτό το ζωμό. Λοιπόν, θα αφήσω τώρα για 1-2 λεπτά και αλάτι, πιπέρι. Και ήρθε η ώρα να προσθέσω τον κρόκο κοζάνης ή σαφράν, όπως βάζουν και οι Ισπανοί στην κλασική του συνταγή. Μπορείτε να ρίξετε είτε σκόνη είτε ίνες. Η σκόνη θα διαλυθεί πιο εύκολα, ακόμη και αν τη ρίξουμε σε ένα μείγμα που κοχλάζει. Αυτό θα προσέξετε για να βγάλει χρώμα και άρωμα. Θα πρέπει οι ίνες του σαφράν να πέσουν σε ένα κρύο υγρό μείγμα, δηλαδή να διαλύσω τις ίνες μέσα σε λίγο νερό ή σε λίγο κρασί, ή να ρίξω το σαφράν σε σκόνη και μάλιστα στα σημεία στα οποία δεν έχω έντονο βρασμό. Και πολύ γρήγορα θα δείτε ότι βγάζει ένα πολύ ωραίο κίτρινο χρώμα. Τώρα είναι και η ντομάτα, άρα γίνεται ένα κίτρινο πορτοκαλί, αλλά εδώ επάνω στο κοτόπουλο μπορείτε να δείτε ότι αρχίζει σιγά σιγά και βγάζει κίτρινο χρώμα. Και φυσικά βγάζει και ένα εξαιρετικό άρωμα. Και ήρθε η ώρα τώρα να προσθέσω το ρύζι. Οι Ισπανοί όταν φτιάχνουν την παέγια χρησιμοποιούν μια ποικιλία που λέγεται μπόμπα. Είναι ένα κοντό κοκορίζι που θυμίζει το δικό μας το γλασέ η Καρολίνα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να το βρούμε εδώ στην Ελλάδα, γι' αυτό προτείνω να φτιάξουμε αυτή τη συνταγή με Καρολίνα, που έχει περίπου τα ίδια αποτελέσματα. Και έτσι, όπως είδατε, έχω βάλει όλα τα υλικά, έχω ρίξει και το ζωμό και τώρα ήρθε η ώρα να ρίξω και το ρύζι. Όπως σας είπα, η παέγια μαγειρεύεται με εκατοντάδες τρόπους στην Ισπανία, με πάρα πολλούς συνδυασμούς υλικών. Μπορείτε να δοκιμάσετε στην Ισπανία παέγια που έχει μόνο θαλασσινά, μόνο λαχανικά, μόνο κρεατικά. Εδώ διάλεξα σήμερα να κάνουμε μια παέγια που έχει και θαλασσινά και κρεατικά. Και αυτό που αξίζει να ξέρετε για την παέγια είναι ότι στην αφεντική της μορφή οι Ισπανοί τη μαγειρεύουν έξω, σε φωτιά από ξύλα, και έτσι η παέγια αποκτά ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα και μια πολύ γλυκιά γεύση. Αλλά αυτό που είναι πολύ γοητευτικό είναι ότι όπως μαγειρεύεται πιάνει μια κρούστα η οποία συμπυκνώνει όλες τις γεύσεις της παέγιας και εκεί γίνεται σκοτωμός για το ποιος θα τη μοιραστεί. Συμπληρώνω ακόμη λίγο ζωμό κοτόπουλου και θα αφήσω τώρα την παέγια να μαγειρευτεί για 15 λεπτά περίπου, τόσο θέλει για να μαγειρευτεί το ρύζι, και στο μεταξύ ετοιμάζω και τα άλλα δύο υλικά τα οποία θα προσθέσω στο τέλος του μαγειρέματος. Το ένα είναι τα μύδια. Έχω λοιπόν εδώ φρέσκα μύδια με το κέλυφος, τα οποία θα τα αχνίσω ξεχωριστά. Θα μπορούσα να τα ρίξω μέσα στο τηγάνι της παέγιας μόλις τελειώσει και να αχνιστούν μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Αλλά πολλές φορές ξέρετε, κάποια μύδια δεν ανοίγουν, είναι χαλασμένα. Προτιμώ να τα αχνίσω ξεχωριστά και μετά να τα προσθέσω μέσα στην παέγια. Γι' αυτό σε μία κατσαρόλα θα βάλω ένα δάχτυλο νερό, δεν θέλει περισσότερο όταν αχνίζω τα μύδια. Εδώ βάζω τα μύδια. Τα μύδια ξέρετε, όταν θα τα πάρετε θα τα καθαρίσετε, θα τα ξεπλύνετε πολύ καλά, θα πετάξετε όσα είναι ανοιχτά γιατί είναι η ένδειξη ότι είναι χαλασμένα. Μετά τα βάζω στην κατσαρόλα, όπως είναι κρύα η κατσαρόλα, κρύο το νερό, πολύ λίγο νερό, τα σκεπάζω. Τα αφήνω σε δυνατή φωτιά μέχρι να αρχίσουν να αχνίζουν και αυτό σημαίνει ότι είναι πλέον έτοιμα και όταν τα αχνίσω ανοίγω την κατσαρόλα και βλέπω. Όσα είναι πλέον κλειστά είναι χαλασμένα και τα πετάω και κρατάω αυτά που είναι ανοιχτά. Περιμένω λοιπόν 2-3 λεπτά να αχνίσω εδώ τα μύδια, η παέγια μαγειρεύεται και ξαναγυρίζουμε για να συνεχίσουμε με τη συνταγή. Πέρασαν 15 λεπτά, το ρύζι έβρασε και πάμε τώρα να προσθέσουμε το τελευταίο υλικό, τις γαρίδες. Τις γαρίδες θα τις σοτάρω ξεχωριστά σε λίγο λάδι και σκόρδο, έτσι ώστε να κρατήσουν όλη τους τη γεύση και κυρίως να μην μαλακώσουν πάρα πολύ. Γι' αυτό, κάθε φορά που μαγειρεύουμε και θέλετε να βάλετε γαρίδες, σε μια τέτοια Παρασκευή για παράδειγμα, σοτάρετε τις γαρίδες ξεχωριστά. Το κάνω πάντα όταν κάνω ριζότο, όταν κάνω ζυμαρικά, η σάλτσα ξεχωριστά, τα ζυμαρικά ξεχωριστά και οι γαρίδες ένα σοτάρισμα στο τέλος, γιατί είναι πολύ λεπτές, είναι πολύ ευαίσθητες, θέλουν 1-2 λεπτά σοτάρισμα σε πολύ δυνατή φωτιά για να κρατήσουν τη σωστή υφή τους, να είναι τραγανές, να είναι ζουμερές, να είναι αφράτες και κυρίως να είναι νόστιμες. Εδώ λοιπόν, λάδι και σκόρδο.
Αφήνω να ζεσταθεί πρώτα για να έχει ένα πολύ καυτό περιβάλλον όταν θα ρίξω μέσα τις γαρίδες για να σοταριστούν γρήγορα. Και μετά, γαρίδες καθαρισμένες από το κέλυφος, έχω κρατήσει την ουρά απλά για να μην γύρουν πάρα πολύ τα σώματά τους. Το κεφάλι τους θα δώσει την απαραίτητη νοστιμιά, όση νοστιμιά βγάλει μέσα εδώ στο σοτάρισμα. Και πάμε στην παέγια για να προσθέσουμε και τον αρακά. Τον αρακά θα το ρίξω 2-3 λεπτά πριν σερβίρω. Είναι πολύ υψηλή θερμοκρασία μέσα στο τηγάνι και είναι αρκετός ο χρόνος για να μαλακώσει. Αλάτι και πιπέρι στις γαρίδες. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα έχουν πάρει. Όλη η γεύση, η μυρωδιά τους, τα αρώματά τους έχουν βγει. Και όπως σας είπα, επειδή είναι πάρα πολύ λεπτές, πολύ ευαίσθητες, δεν θέλουν πολύ ώρα μαγείρεμα, θέλουν γρήγορο σοτάρισμα στην δυνατή φωτιά. Ρίχνω λοιπόν και τις γαρίδες μέσα στην παέγια. Μαϊντανό ψιλοκομμένο. Τα λουκάνικα που έχω σοτάρει, καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει αυτό το πιάτο. Είναι ίσως ένα από τα λίγα διεθνώς πιάτα που έχουν τόσο πλούσια γεύση. Και για το τέλος, τα μύδια, τα οποία αφού τα άχνησα, τα άφησα να κρυώσουν, τα προσθέτω και αυτά στο τέλος εδώ. Και η παέγια είναι έτοιμη για σερβίρισμα. Είδατε ότι ξεκινήσαμε με λουκάνικα χωριάτικα, λουκάνικα μπουκίτσας, κοτόπουλο, πιπεριές, ρύζι, αρακά, γαρίδες, μύδια, ντομάτα, πάρα πολλά υλικά και ένας ιδιαίτερος συνδυασμός στο ίδιο πιάτο κρέατος και θαλασσινών. Μην διστάσετε να το δοκιμάσετε, τολμήστε το πραγματικά και θα σας αποζημιώσει με τη γεύση του. Για 6 μερίδες παέγια θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια ρύζι, το αυθεντικό ισπανικό μπόμπα ή καρολίνα, μισό κιλό φιλέτο από μπούτι κοτόπουλου, 2 χωριάτικα λουκάνικα, 200 γραμμάρια μικρά λουκάνικα, 250 γραμμάρια γαρίδες, 500 γραμμάρια μύδια, 2 μεγάλα κρεμμύδια, 2 σκελίδες σκόρδο, 2 κόκκινες πιπεριές, 1 φλιτζάνι αρακά, 4 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό, 2 ντομάτες, 1 λίτρο ζωμό κοτόπουλου, 1 τέταρτο του γραμμαρίου σαφράν, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Οι ασιατικές σαλάτες τις περισσότερες φορές έχουν κοινά λαχανικά με τις δικές μας. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι το dressing. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε μια σαλάτα με ασιατικά αρώματα, με λαχανικά που έχουμε όλοι λίγο πολύ στο ψυγείο μας, όπως καρότο, κολοκυθάκι, σέλερι, φρέσκο κρεμμυδάκι. Θα τη σερβίρουμε με κοτόπουλο ψητό, αλλά εκεί που θα κάνουμε τη διαφορά και θα δώσουμε την ασιατική χρειά είναι το dressing. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ξεκινάω πρώτα σοτάροντας φιλέτο κοτόπουλου. Διαλέγω φιλέτο από στήθος κοτόπουλου γιατί μαγειρεύεται πάρα πολύ γρήγορα. Θέλω λοιπόν ένα αντικολλητικό τηγάνι όπου θα ψήσω το κοτόπουλο σε πολύ λίγο λάδι. Και έτσι, από ένα φιλέτο από στήθος κοτόπουλου θα το κόψω σε λεπτές λωρίδες για να μαγειρευτεί γρήγορα και για να μπορέσω να το σερβίρω σε πολύ ωραίες λωρίδες επάνω στη σαλάτα. Αυτό που κάνω εδώ είναι να κόψω το φιλέτο κάθετα στις ίνες του. Αυτό είναι το μυστικό πάντα για να έχουμε τρυφερά κρέατα που θα μαγειρεύονται εύκολα, γρήγορα και κυρίως θα είναι μαλακά. Και μέχρι να κόψω και το άλλο φιλέτο κοτόπουλου, έχω βάλει ήδη ένα αντικολλητικό σκεύος στη φωτιά για να ζεσταθεί πολύ καλά. Και εδώ έχω το ιδανικό σκεύος γιατί μαγειρεύω με πολύ λίγο λάδι. Αυτό θέλω για να μοιάζει πολύ με ψητό. Αλάτι και πιπέρι φυσικά. Και ελάχιστο λάδι, έτσι ώστε να είναι καλυμμένα με μια λιπαρή ουσία για να μπορέσουν να ψηθούν πάρα πολύ ωραία. Και όπως σας έχω πει και άλλες φορές, όταν ψήνω κοτόπουλο, περιμένω. Για να ψηθεί από τη μία πλευρά να αρχίσει να ασπρίζει περιμετρικά, μόλις ασπρίσει είναι η ένδειξη ότι πρέπει να το γυρίσω και από την άλλη πλευρά. Είναι πολύ λεπτά κομμένα τα φιλετάκια, βλέπετε, σε ένα πάχος περίπου μισό εκατοστό.
και θέλουν ψήσιμο. 2-3 λεπτά από τη μία πλευρά, τα γυρίζω, 1-2 λεπτά τώρα από την άλλη και είναι έτοιμα για σερβίρισμα. Και όσο ψήνονται τα φιλετάκια του κοτόπουλου, πάμε να δούμε τα λαχανικά και κυρίως πώς θα τα κόψουμε σε αυτό το ωραίο ομοιόμορφο σχήμα. Όπως βλέπετε, τα έχω κομμένα σε λεπτές λωρίδες και θα δείτε τώρα πώς μπορώ να κόψω τα λαχανικά σε αυτές τις ωραίες λεπτές λωρίδες. Εδώ λοιπόν στο μαντολίνο, το έχω ρυθμίσει έτσι ώστε όταν βάζω το λαχανικό να μπορεί να κοπεί πολύ εύκολα στις λωρίδες. Βλέπετε τι ωραία που κόβονται, σαν λεπτό σπαγκέτι. Όμως, τα φιλετάκια είναι έτοιμα. Σας είπα ότι δεν θέλουν πολύ χρόνο. Έχουν πάρει χρώμα και από την άλλη πλευρά. Σβήνω την αστεία, τα έχω έτοιμα για σερβίρισμα και αυτό που θα τους δώσει μια πολύ ωραία γεύση και είναι και ένα υλικό που χρησιμοποιούν στις ασιατικές κουζίνες, είναι το μαύρο σουσάμι. Πασπαλίζω με μαύρο σουσάμι τα φιλετάκια και έτσι τα έχω έτοιμα για σερβίρισμα. Πάμε πίσω στα λαχανικά. Έχω κόψει ήδη αγγούρι, καρότο, κολοκυθάκια, σέλερι. Αυτό που μου μένει πλέον να κόψω είναι φρέσκα κρεμμυδάκια. Τα φρέσκα κρεμμυδάκια δεν μπορώ να τα κόψω στο μαντολίνο, άρα θα τα κόψω με το μαχαίρι. Θα τα κόψω πάλι στην ίδια λογική, δηλαδή στενόμακρες λεπτές λωρίδες. Κόβω και το άσπρο μέρος, αλλά κρατάω και ένα μέρος από τα πράσινα φύλλα, γιατί και τα δύο έχουν τις δικές τους εντάσεις στα αρώματα. Και χωρίς φρέσκα μυρωδικά, μαγειρική δεν γίνεται. Στις ασιατικές κουζίνες, δύο μυρωδικά που παίζουν πάρα πολύ σε dressing, σε σαλάτες, είναι ο δυόσμος και η μέντα. Και εδώ έχω και τα τρυφερά κοτσανάκια και έτσι θα τα ψιλοκόψω όλα μαζί. Και πάμε στο dressing που, όπως σας είπα, θα κάνει τη διαφορά. Έχω σαν βάση το σισαμέλαιο. Σκουρόχρωμο λάδι με έντονη γεύση. Τα αγγίζει εύκολα, γι' αυτό το διατηρώ στο ψυγείο. Ξεκινάω το μαγείρεμα ή κάνω dressing με 1-2 κουταλιές της σούπας, όχι περισσότερο γιατί είναι πολύ δυνατό στη γεύση. Μετά, σόγια σος. Η σόγια σος δίνει βάθος στη γεύση, την απαραίτητη αλμύρα. Fish sauce ή σάλτσα ψαριού. Αυτή η σάλτσα είναι βασική στα ασιατικά μαγειρέματα. Φτιάχνεται από ψάρια που έχουν υποστεί ζύμωση. Δίνει μια πολύ ωραία αλμυρή γεύση. Εάν δεν έχετε fish sauce, μπορείτε να την αντικαταστήσετε με σόγια sauce. Δεν δίνει τόσο βάθος, όμως κάνει τη δουλειά της. Αν τη βρείτε όμως, προτιμήστε την. Ξίδι. Στις ασιατικές συνταγές χρησιμοποιούμε μυλόξιδο ή ριζόξιδο. Όμως εδώ έχω ένα λευκό μπαλσάμικο, το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά. Και έτσι μπορώ να αντικαταστήσω το ριζόξιδο από τα ασιατικά με ένα πολύ ωραίο λευκό μπαλσάμικο. Μαύρη ζάχαρη. Εδώ πια πάμε σε μια βασική αρχή που έχουν οι περισσότερες κουζίνες της Ασίας, που θέλουν μια ισορροπία σε όλες τις γεύσεις. Γλυκό, ξινό, αλμυρό, πικρό, όλα αυτά να συνυπάρχουν στην ίδια σάλτσα, στο ίδιο dressing. Μετά, ξύσμα λάιμ. Το ξύσμα λάιμ θα δώσει το απαραίτητο άρωμα. Και χυμό λάιμ. Και αν σας φαίνεται περίεργο ότι έχω βάλει και ξύδι και χυμό λάιμ, το κάνω γιατί ο χυμός λάιμ και γενικότερα ο χυμός των ασπεριδοειδών τονίζει, ανεβάζει τις γεύσεις. Και ασιατικό χωρίς τζίντζερ φυσικά δεν εννοείται. Έτσι λοιπόν, μία ρίζα τζίντζερ. Την καθαρίζω εξωτερικά. Και θα τρίψω λίγο τζίντζερ μέσα στο dressing, για να δώσει και αυτό τα απαραίτητα αρώματά του. Θέλω φρίσκο τζίντζερ γιατί θέλω την υγρασία του και έτσι θα βγάλει τα αρώματά του μέσα στο dressing. Και για το τέλος, την ψιλοκομμένη μέντα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αρώματα πια βγαίνουν, όχι μόνο από τη μέντα, αλλά και από τα υπόλοιπα υλικά. Έχουμε ένα ωραίο γλυκό, ξινό, αλμυρό dressing, το οποίο ταιριάζει απόλυτα και με τα λαχανικά και με το κοτόπουλο. Και πάμε για σερβίρισμα. Περιχύνω τα λαχανικά με το dressing. Εδώ θα πρέπει να ανακατέψετε πολύ καλά το μείγμα για να διαλυθεί η μαύρη ζάχαρη. Για να δοκιμάσω λίγο. Τέλειο.
Και όπως κάνω πάντα με τις σαλάτες, λίγο πριν τη σερβίρω ένα ανακάτεμα με το dressing. Δεν βάζω το dressing πολλή ώρα πριν τη σερβίρω, γιατί μαραίνονται τα λαχανικά, πέφτει ο όγκος της σαλάτας, ενώ θέλω να είναι ζωντανά, τραγανά. Και πιστέψτε με, δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από μια σαλάτα με λεπτά, κομμένα, τραγανά σαλατικά, που είναι όλα βρεγμένα με το dressing. Αυτό είναι το μυστικό για την τέλεια σαλάτα. Λαχανικά έτοιμα, κοτόπουλο σοταρισμένο, πάμε τώρα για το σερβίρισμα. Ξεκινάω σαν βάση με τα λαχανικά και βάζω περιμετρικά τα φιλέτα του κοτόπουλου. Είδατε πόσο εύκολα και γρήγορα μπορούμε να κάνουμε μια τέλεια ασιατική σαλάτα με λαχανικά, καρότο, κολοκύθι, αγκουράκι, σέλερι, φρέσκο κρεμμυδάκι, κοτόπουλο σοταρισμένο με μαύρο σουσάμι και ένα υπέροχο αρωματικό dressing. Δοκιμάστε την και θα με θυμηθείτε. Για την ταϊλανδέζικη σαλάτα με λαχανικά και κοτόπουλο θα χρειαστείτε 400 γραμμάρια φιλέτο από στήθος κοτόπουλου, 2 καρότα, 1 αγκουράκι, 3 κολοκυθάκια, 3-4 κλωναράκια σέλερι, 4 φρέσκα κρεμμυδάκια, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας μαύρο σουσάμι. Για το dressing θα χρειαστείτε 3 κουταλιές της σούπας fish sauce, 2 κουταλιές της σούπας soya sauce, 2 κουταλιές της σούπας λευκό μπαλσάμικο, 2 κουταλιές της σούπας σισαμέλαιο, 2 κουταλιές της σούπας μαύρη ζάχαρη, χυμό και ξύσμα από ένα lime, μισό κουταλάκι του γλυκού τριμμένο ginger. Επιστροφή στην κουζίνα. Μέχρι τώρα φτιάξαμε την αυθεντική ισπανική παέγια και πήραμε μία γεύση από Ταϊλάνδη δοκιμάζοντας μία αρωματική σαλάτα με λαχανικά και κοτόπουλο. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στις κουζίνες του κόσμου και να μαγειρέψουμε λαχταριστά μοσχαρίσια φιλετάκια με σάλτσα κρασιού από την Ιταλία σε δύο εκδοχές. Για τα φιλετάκια με κρασί, μουστάρδα και φρέσκα μυρωδικά έχω διαλέξει το πιο κατάλληλο κρέας, μοσχαρίσιο κιλότο. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει και πολύ δυνατή γεύση και κυρίως είναι τρυφερό και μαγειρεύεται πολύ γρήγορα. Έχουμε συνδυάσει στο μυαλό μας το μαγείρεμα του κιλότου με πιο δύσκολες παρασκευές, με γάστρα, με κατσαρόλα. Ελάτε να δούμε μαζί πώς μπορούμε να κάνουμε τρυφερά φιλετάκια τα οποία κυριολεκτικά μαγειρεύονται στο λεπτό. Το μοσχαρίσιο κιλότο είναι αυτό το κομμάτι που βλέπετε εδώ. Είναι ένας ενιαίος μυς, είναι πολύ καθαρό κρέας, δεν έχει λίπος και αυτό με διευκολύνει να το κόψω σε μικρότερα κομμάτια, σε φετούλες και έτσι μπορούμε να κάνουμε τα τέλεια φιλετάκια. Κοιτάξτε λοιπόν, σας έχω πει για τις ίνες του κρέατος. Πολλές φορές όταν κόβουμε ένα κομμάτι κρέατος, το κόβουμε κάθετα στις ίνες για να είναι πολύ τρυφερό. Εδώ στο κιλότο με διευκολύνει πραγματικά, γιατί οι ίνες φαίνονται ξεκάθαρα ότι είναι προς αυτή τη φορά. Άρα εγώ θα κόψω το κιλότο κάθετα, έτσι. Θα κόψουμε ένα μικρό κομμάτι στην αρχή για να μπορέσουμε να βγάλουμε μια σωστή φετούλα και μετά με ένα πολύ κοφτερό μαχαίρι κόβω λεπτές φέτες από το κρέας. Κόβοντας τώρα το κρέας σε πολύ λεπτές φέτες, τι πετυχαίνουμε? Δεν χρειάζεται να το χτυπήσουμε για να μαλακώσει, αλλά είναι αρκετά λεπτό έτσι ώστε να είναι τρυφερό όταν μαγειρευτεί και κυρίως αποφεύγουμε να το χτυπήσουμε, γιατί χτυπώντας το, το αποχυμώνουμε, του βγάζουμε τελείως τους χυμούς του και μένει ένα κομμάτι στεγνού κρέατος που δεν έχει καμία γεύση. Πρέπει, και είναι κανόνας αυτός πάντα, όταν μαγειρεύουμε φέτες από κρέας, όσο μπορούμε να αποφεύγουμε το χτύπημα. Και αυτό ισχύει και για τα σνίτσελ και για το φιλέτο. Στην ιταλική κουζίνα αυτός ο τρόπος μαγειρέματος είναι πολύ διαδεδομένος, δηλαδή σκαλοπίνια, δηλαδή φιλετίνια από κρέας, παναρισμένα με λίγο αλεύρι, τηγανισμένα σε λίγο βούτυρο ελαιόλαδο ή σε μαργαρίνη με βούτυρο όπως θα τα φτιάξω σήμερα εγώ, και μετά σερβιρισμένα με μια σάλτσα κρασιού, αρωματικών, λεμονιού, ντομάτας. Οτιδήποτε και αν βάλουμε είναι πάντα μια πολύ νόστιμη σάλτσα, γιατί τι έχουμε? Έχουμε μια βάση από ένα πολύ τρυφερό και νόστιμο κρέας. Να τα λοιπόν τα φιλετάκια εδώ του κρέατος, κομμένα πολύ λεπτά. Πρέπει πρώτα να τα αλατοπιπερώσουμε για να πάρουν γεύση και μετά να τα περάσουμε από το αλεύρι. Απλωμένα επάνω στο ξύλο κοπής. Υπέροχα. Χοντροσπασμένο πιπέρι, το τρίβω τελευταία στιγμή για να έχει τα αρώματά του. Εδώ πρέπει να ρίξω πιπέρι επάνω στα φιλετάκια λίγο πριν τα τηγανίσω, γιατί θα τα σερβίρω πολύ γρήγορα, άρα δεν χάνει τα αρώματά του και ταιριάζει απόλυτα. Και φυσικά πρέπει να τα γυρίσουμε για να τα αλατοπιπερώσουμε και από την άλλη πλευρά.
Σημερινά φιλετάκια διάλεξα να τα σοτάρω σε μαργαρίνη με βούτυρο γιατί θέλω πλούσια γεύση. Και μαγειρεύοντας με μαργαρίνη και μάλιστα με μαργαρίνη με βούτυρο, σοτάρονται πάρα πολύ ωραία και μετά, ό,τι μείνει στο τηγάνι, γίνεται η βάση για να κάνω μια πολύ ωραία σάλτσα. Και έτσι έχω μια σάλτσα πλούσια, πραγματικά αρωματική. Θα προσθέσω βέβαια και μουστάρδα και φρέσκα μυρωδικά και λεμόνι. Περιμένετε να δείτε τι έχει να γίνει στη συνέχεια. Μαργαρίνη με βούτυρο μέσα στο τηγάνι. Το τηγάνι έχει αρχίσει να ζεσταίνεται. Αφήνω την μαργαρίνη με το βούτυρο να λιώσει και παράλληλα αλευρώνω τα φιλετάκια. Τι κάνω λοιπόν, σε ένα βαθύ πιάτο όπως βλέπετε εδώ, λίγο αλεύρι και μετά πιάνουμε το φιλετάκι. Ακουμπάμε για να καλυφθεί από όλες τις πλευρές και είναι τόσο απλό. Μόλις λιώσει η μαργαρίνη με το βούτυρο, ρίχνω σιγά σιγά τα φιλετάκια. Θέλω ένα καυτό περιβάλλον, χωρίς όμως να αρχίσει να σκουραίνει πάρα πολύ το μείγμα. Και έτσι, ξεκινάω. Ένα-ένα τα φιλετάκια. Θα τα σοτάρουμε σταδιακά, δηλαδή θα βάλουμε την πρώτη δόση, θα τα αφήσουμε να πάρουν χρώμα και από τις δύο πλευρές, τα βγάζουμε και με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Δεν θέλω να γεμίσω όλο το τηγάνι με όλα τα φιλετάκια, γιατί μετά δεν θα τα σοτάρω, δεν θα τηγανιστούν, απλά θα βράσουν. Θέλω λοιπόν δυνατή φωτιά, μεγάλη επιφάνεια. Μόλις γέμισα όλο το τηγάνι με τα φιλετάκια, ήδη έχουν σοταριστεί από τη μία πλευρά, τόσο χρόνο θέλουν, βλέπετε πόσο γρήγορα μαγειρεύονται. Και με μία τσιμπίδα θα τα γυρίσω να σοταριστούν και από την άλλη πλευρά. Και αν μπορούσατε να είστε μαζί μου πάνω στο τηγάνι, θα μένατε έκπληκτοι από τη μυρωδιά. Δύο απλά υλικά. Κρέας και μαργαρίνη με βούτυρο. Είναι υπέρ αρκετά για να γεμίσουν αρώματα την κουζίνα. Εδώ αυτά τα δύο υλικά είναι και τα υλικά κλειδιά για αυτό το μαγείρεμα. Θέλω τρυφερό κρέας για να μαγειρευτεί γρήγορα, μαργαρίνη με βούτυρο για να μαγειρευτεί σωστά, να βγάλει γεύση και κυρίως τι κάνω. Βάζω τα σαλεύρι στα φιλετάκια μαζί με τη μαργαρίνη, έρχεται και γίνεται αυτό το μείγμα με το οποίο ενώνουμε τις σάλτσες. Δένουμε τις σάλτσες. Άρα, αφού βγάλω τα φιλετάκια και ρίξω τα υπόλοιπα υλικά, ήδη έχω τη βάση, δηλαδή τη μαργαρίνη και το αλεύρι, για να γίνει αυτό το δέσιμο, να γίνει αυτή η κόλλα για τη σάλτσα, ώστε να πήξει σωστά καθώς βράζει. Πάμε να τα δούμε στη συνέχεια. Η πρώτη παρτίδα είναι έτοιμη. Τόσο γρήγορα, τόσο απλά. Και με τον ίδιο τρόπο τώρα συνεχίζω το σοτάρισμα και με τα άλλα φιλετάκια. Η δεύτερη παρτίδα βγαίνει πάντα με πιο έντονο χρώμα και αυτό γίνεται γιατί ήδη έχει αρχίσει να καίγεται η μαργαρίνη και το αλεύρι που έχουν τα φιλετάκια. Αλλά και πάλι είδατε πόσο γρήγορα τηγανίζονται και αυτά. Μέχρι να βγάλω τα φιλετίνια από το τηγάνι, θα ρίξω στην κατσαρόλα με το νερό που βράζει τα νιόκι. Τα νιόκι, εκτός το ότι είναι η τέλεια γαρνιτούρα γευστικά, είναι και πολύ πρακτικά γιατί βράζουν πολύ γρήγορα. 2 λεπτά σε νερό που βράζει και είναι έτοιμα. Και έτσι, ακόμη και όταν δεν έχω πολύ χρόνο, είναι η ιδανική γαρνιτούρα για να φτιάξω ένα πολύ γρήγορο και πολύ νόστιμο γεύμα. Τα νιόκι και μετά αλάτι. Και όπως κάνουμε πάντα όταν βράζουμε νιόκι, τα ρίχνουμε μέσα στο νερό που βράζει και μετά αφήνουμε να ξαναπάρει βράση το νερό και να ανέβουν στην επιφάνεια. Μόλις ανέβουν στην επιφάνεια, είναι η ένδειξη ότι έχουμε μαγειρευτεί. Πάμε τώρα στα φιλετάκια. Έτοιμη και αυτή η παρτίδα. Πάμε τώρα στη σάλτσα. Έχω σαν βάση τη μαργαρίνη με το αλεύρι. Ρίχνω λευκό κρασί. Ανακατεύω για να βγάλω τα γλάσσα που έχουν κολλήσει στην κάτω πλευρά του τηγανιού. Και αυτά ουσιαστικά τώρα θα δώσουν όλη τη γεύση στη σάλτσα. Χυμό λεμονιού. Αλάτι και πιπέρι.
Εδώ τώρα η γεύση, επειδή είναι υποκειμενική, θέλω να δοκιμάσετε τη σάλτσα και θέλω να διαπιστώσετε εσείς από μόνοι σας τι σας είναι ευχάριστο, τι σας λείπει. Δηλαδή, κάποιοι θέλουν τη σάλτσα πιο λεμονάτη, κάποιοι θέλουν λίγο πιο απαλή. Δοκιμάστε και μειώστε ή μάλλον προσθέστε λίγο λεμόνι ακόμη αν χρειαστεί. Σας έχω δώσει την αναλογία που πιστεύω πως είναι τέλεια για όλα τα γούστα, αλλά παρόλα αυτά, επειδή έχει ένα δυνατό υλικό, το χυμό λεμονιού, θέλω να το δοκιμάσετε πριν ρίξετε τα φιλετάκια μέσα στη σάλτσα. Τέλεια, ισορροπημένη όπως πρέπει να είναι. Μέσα στη σάλτσα τα φιλετάκια. Και αυτό το λίγο ζουμί που έχει μείνει στο πιάτο. Υπέροχη λεμονάτη σάλτσα και θα την κάνω πιο αρωματική τώρα. Ήρθε η ώρα για τη μουστάρδα. Διαλέγω μία μουστάρδα με αρωματικά. Θέλω και την οξύτητα της μουστάρδας και θέλω και μία γεύση από μυρωδικά που έτσι καλύτερα θα τα προσθέσω και στο τέλος και έτσι τα ενώνω όλα γευστικά. Εδώ τι κάνω. Θα βάλω λίγο ζεστό νερό μέσα σε ένα μπολ. Θα διαλύσω τη μουστάρδα. Και αυτό το μείγμα το ρίχνω μέσα στο τηγάνι με τα φιλετάκια. Ανακατεύουμε για να ενωθεί το μείγμα της μουστάρδας πλέον με την υπόλοιπη σάλτσα. Δεν θέλει πολύ βράσιμο, το φαγητό είναι έτοιμο και πάμε για σερβίρισμα. Τα νιόκια έχουν βράσει. Η τελευταία κίνηση που θα τους δώσει έξτρα γεύση είναι να τα βγάλω πρώτα σε ένα τηγάνι. Έχω μία σάλτσα που έχει οξύτητες στα φιλετάκια και έχω το κατάλληλο υλικό για να απορροφήσει τη σάλτσα και να δέσει τέλεια μαζί της. Έχω ρίξει το αλάτι στο νερό που βράζει, θα ρίξω και πιπέρι. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι και λίγο πολτό σκόρδου. Τόσο απλά. Λάδι, πιπέρι και είναι έτοιμα τώρα να δεχτούν τη σάλτσα, έτοιμα για σερβίρισμα. Απίθανες μυρωδιές, είναι η τέλεια σάλτσα. Τα αγαπημένα μου φρέσκα μυρωδικά. Εδώ θέλω ποικιλία από φρέσκα μυρωδικά. Ξεκινάω. Φρέσκο δεντρολίβανο, ρίγανη και βασιλικός. Πασπαλίζω τα φιλετάκια με τα φρέσκα μυρωδικά. Στο μεταξύ είναι ένας απίθανος αρωματικός συνδυασμός η ρίγανη, ο βασιλικός και το δεντρολίβανο. Ταιριάζουν πάρα πολύ με την οξύτητα της σάλτσας. Ένα σούπερ αρωματικό πιάτο, φιλετάκια από μοσχαρίσιο κρέας, σοταρισμένα, σβησμένα με κρασί, λεμόνι, μουστάρδα, πολλά φρέσκα μυρωδικά, σερβιρισμένα με νιόκι. Το τέλειο πιάτο. Για 4 μερίδες μοσχαρίσια φιλετάκια με σάλτσα κρασιού θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια μοσχαρίσιο κρέας από κιλότο, 1 τέταρτο του φλιτζανιού αλεύρι, 1 ξερό κρεμμύδι, 1 σκελίδα σκόρδο, 5 κουταλιές της σούπας βούτυρο με μαργαρίνη, μισό φλιτζάνι λευκό κρασί, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα με αρωματικά, 1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού, αλάτι και πιπέρι. Ποικιλία από φρέσκα ψιλοκομμένα μυρωδικά. Τα μοσχαρίσια φιλετάκια ταιριάζουν ιδανικά με μία σάλτσα με ζαμπόν και λεμόνι. Σε 3 κουταλιές μαργαρίνη με βούτυρο σοτάρετε 10 φέτες ζαμπόν ψιλοκομμένο. Σβήστε με ένα σφινάκι μπράντι και πασπαλίστε με φρέσκο θυμάρι. Ρίξτε φρεσκοτριμμένο πιπέρι, προσθέστε ένα φλιτζάνι κρέμα γάλακτος και σερβίρετε με τα φιλετάκια.
πιάτη σάλτσα με ζαμπόν και λεμόνι θα χρειαστείτε 10 φέτες ψιλοκομμένο ζαμπόν, 3 κουταλιές μαργαρίνη με βούτυρο, 1 σφινάκι μπράντι, 1 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος, φρέσκο θυμάρι, πιπέρι. Καλώς την Ηλιάδα. Πώς είσαι? Είμαι καλά, εσύ? Τέλεια κι εγώ. Τέλεια. Μπράβο. Λοιπόν, στο σπίτι μαγειρεύω τακτικά ασιατικό. Τέλεια. Με τις ειδικές που μου έχεις μάθει εσύ, βέβαια. Τι κάνουμε όταν ξεμένουμε από φύσος και μυρίν, που είναι βασικά στις συνταγές τις ασιατικές? Ναι. Υπάρχει κάποια εναλλακτική? Η φύσος πραγματικά είναι πολύ σημαντική στο μαγείρεμα, στις ασιατικές συνταγές, γιατί τι είναι? Είναι το απόσταγμα από ψάρια που τα έχουν αφήσει σιγά σιγά να υποστούν ζύμωση και έτσι έχει πολύ έντονη γεύση. Αν δεν έχεις φύσος, όμως μπορείς να κάνεις μία μίξη από σόγια σος και μία αντσούγια, δηλαδή μία κουταλιά φύσος αντιστοιχεί σε μία κουταλιά σόγια σος και μία αντσούγια πολτοποιημένη. Και έτσι έχεις το αποτέλεσμα, είσαι πολύ κοντά στην γεύση της φύσος. Το μυρίν τώρα είναι ένα κρασί από ρύζι, είναι γλυκό. Αυτό το χρησιμοποιούμε στη Ιαπωνέζικη μαγειρική, αλλά έχει χιλιάδες χρήσεις, είναι απίστευτο. Εκεί τώρα μπορούμε να κάνουμε το εξής πάρα πολύ απλό και πρακτικό. Μία κουταλιά μυρίν αντιστοιχεί σε μία κουταλιά λευκό κρασί με μία κουταλιά μαύρη ζάχαρη. Και είσαι πάλι κοντά στο αποτέλεσμα, γιατί έχει γλυκιά γεύση. Σε ευχαριστώ, Ηλιάδα. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Και εγώ το ίδιο. Φιλιά πολλά, καλά μαγειρέματα, φιλιά. Επιστροφή και πάλι στην κουζίνα. Μέχρι τώρα μαγειρέψαμε μια κλασική ισπανική συνταγή, την παέγια, με κοτόπουλο και θαλασσινά. Δοκιμάσαμε μια ταϊλανδέζικη σαλάτα με λαχανικά και κοτόπουλο. Σερβίραμε μοσχαρίσια φιλετάκια με σάλτσα καρασκιού σε 2 εκδοχές. Και πάμε να ολοκληρώσουμε το ταξίδι μας στις κουζίνες του κόσμου, δοκιμάζοντας την πιο νόστιμη λεμονόπιτα με καραμέλα, κουκουνάρι και δενδρολίβανο. Η λεμονόπιτα που θα φτιάξουμε σήμερα έχει όλη τη γεύση της κλασικής lemon pie, όμως είναι διαφορετική σε εμφάνιση. Ουσιαστικά είναι μια κλασική αμερικάνικη συνταγή, τα lemon bars έχουν ένα αφράτο πατεσπάνι, μια βελούδινη κρέμα λεμονιού και η δική μου προσθήκη σε αυτή τη συνταγή είναι το κουκουνάρι και μια έκπληξη με το κουκουνάρι και με δενδρολίβανο που θα τη δούμε στο σερβίρισμα. Ξεκινάω πρώτα με τη βάση. Θέλω αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ζάχαρη, και ξύσμα λεμονιού. Μαζί με τη μαργαρίνη που θα προσθέσω, έχουμε όλα τα υλικά για να κάνουμε τη βάση μιας τάρτας, μόνο που εδώ δεν θα είναι ακριβώς τάρτα, θα είναι η βάση του γλυκού. Και έτσι όπως κάνω με τις τάρτες, ξεκινάω πρώτα ανακατεύοντας αλεύρι, ζάχαρη, και εδώ θα προσθέσω μαργαρίνη με βούτυρο για να κάνω μια ζύμη πολύ αφράτη και φυσικά πολύ γευστική. Τρίβω με τα χέρια μου το μείγμα, ανακατέψτε πολύ απαλά το μείγμα με το αλεύρι και τη ζάχαρη με τη μαργαρίνη και ουσιαστικά τρίβουμε τα υλικά μέχρι να γίνουν πολύ λεπτά ψίχουλα. Αυτό το μείγμα θα γίνει η τέλεια αφράτη βάση για το γλυκό μου που θα έχει και την βελούδινη λεμονάτη κρέμα. Είδατε ότι δεν έβαλα ούτε κρόκο αυγού, ούτε νερό που συνήθως σφίγγει τα ζυμάρια, το έχω αφήσει πολύ ανάλαφρο και μία φόρμα. Θέλω μία φόρμα τετράγωνη με πλευρά περίπου 20 εκατοστών, αντικολλητικό χαρτί το οποίο θα το στρώσω στο εσωτερικό του και εδώ βάζω τη ζύμη και την απλώνω με το χέρι μου για να καλύψει όλη την επιφάνεια. Έχω προθερμάνει το φούρνο στους 160 βαθμούς, θα ψήσω τη βάση για 20 λεπτά και αφού ψηθεί θα συνεχίσουμε με την κρέμα που θα ρίξουμε πάνω από την ψημένη βάση. Είναι πολύ σημαντικό όταν φτιάξετε αυτό το γλυκό να ψήσετε πρώτα τη βάση και μετά να φτιάξετε την κρέμα, γιατί αν ετοιμάσετε την κρέμα πιο πριν υπάρχει ένας κίνδυνος να κόψει, έχει μέσα αυγά, έχει ζάχαρη, έχει αλεύρι, αλλά έχει χυμό λεμονιού και υπάρχει ένας κίνδυνος να χωρίσει. Έτσι, ψήνετε πρώτα τη βάση, ετοιμάζετε μετά την κρέμα, ενώνετε τα δύο υλικά και ξανά στο φούρνο. Πάμε λοιπόν τώρα και εμείς να φτιάξουμε την κρέμα. Ζάχαρη.
αυγά. Θα τα σπάσω πρώτα ξεχωριστά και θα τα ρίξω μετά μέσα στη ζάχαρη. Θα ξεκινήσω πρώτα χτυπώντας τα αυγά με τη ζάχαρη για να αφρατέψουν. Και μόλις αφρατέψουν, συνεχίζουμε με το αλεύρι. Ξύσμα λεμονιού, γιατί θέλω άρωμα εκτός από τη βάση και στην κρέμα. Και χυμό λεμονιού. Θα χτυπήσουμε το μείγμα άλλα 2-3 λεπτά για να ενωθούν τα υλικά και συνεχίζουμε. Έχει πλημμυρίσει άρωμα λεμονιού η κουζίνα, ένα απίθανο γλυκό, όπως είδατε, γίνεται σε πολύ γρήγορες κινήσεις, πολύ εύκολα, υλικά που έχουμε στο σπίτι μας, στην κουζίνα μας, είμαι σίγουρος ότι μετά την εκπομπή θα το δοκιμάσετε κι εσείς. Αδειάζω το μείγμα τώρα εδώ, αυτή είναι η κρέμα της λεμονόπιτας. Στο μεταξύ, μέχρι να ετοιμάσουμε την κρέμα, η βάση έχει κρυώσει ελαφρά και έτσι ρίχνω και το μείγμα. Για να προσθέσω μια πολύ ενδιαφέρουσα υφή, ένας ξηρός καρπός που ταιριάζει απόλυτα με το λεμόνι, κουνάρι. Θα το ρίξετε με πολύ απαλές κινήσεις, είναι ελαφρύ και στέκεται στην επιφάνεια. Και ξανά στο φούρνο, πάλι στους 160 βαθμούς, για 25 λεπτά, για να πήξει η κρέμα. Κοιτάξτε τι σας έχω τώρα εδώ. Όταν θα ψηθεί η λεμονόπιτα, θα τη γαρνίρω με μία πραλίνα με κουκουνάρι. Πραλίνα είναι ένα μείγμα από ζάχαρη που έχει καραμελώσει και ξηρούς καρπούς. Εδώ έχουμε μία πρωτοτυπία. Χρησιμοποιούμε κουκουνάρι και έτσι σε ένα τηγάνι πρώτα ξεκινάω ρίχνοντας τη ζάχαρη. Το τηγάνι αυτό πρέπει να καίει πολύ καλά για να αρχίσει να λιώνει η ζάχαρη. Και μόλις τελειώσει η ζάχαρη και πάρει το χρώμα της καραμέλας, προσθέτω πάλι λίγη ζάχαρη. Και αδειάζω το μείγμα σε ένα ταψί στο οποίο έχω στρώσει αντικολλητικό χαρτί. Και όσο είναι ζεστό το μείγμα, ρίχνω επάνω φρέσκα φύλλα από δενδρολίβανο. Θα αφήσουμε την πραλίνα να κρυώσει, περιμένουμε να ψηθεί και λεμονόπιτα και πάμε για το τελικό σερβίρισμα. Η λεμονόπιτα ψήθηκε, την άφησα να κρυώσει, η πραλίνα είναι έτοιμη, κομμένη σε μικρότερα κομμάτια και φτάσαμε πάλι στην πιο ωραία ώρα της συνταγής, στο σερβίρισμα. Πρώτα, λίγη άχνη ζάχαρη στην επιφάνεια. Και μετά, κομμάτια από αυτή την υπέροχη, πρωτότυπη πραλίνα με κουκουνάρι και δεντρολίβανο. Σας το είπα από την αρχή. Έχει τη γεύση της κλασικής lemon pie, όμως είναι πρωτότυπη στην εμφάνιση. Είδατε λοιπόν, προσφτιάξαμε πολύ εύκολα, με λίγες κινήσεις, ένα τέλειο λεμονάτο αρωματικό γλυκό. Την υπέροχη αφράτη βάση και μετά τη βελούδινη λεμονάτη κρέμα. Λεμονόπιτα, με πραλίνα, με κουκουνάρι, με δεδρολίβανο. Δοκιμάστε την. Για 10 μερίδες λεμονόπιτα με κουκουνάρι θα χρειαστείτε για τη βάση 150 γραμμάρια αλεύρι, 150 γραμμάρια μαργαρίνη με βούτυρο, 100 γραμμάρια ζάχαρη, ξύσμα από ένα λεμόνι. Για την κρέμα θα χρειαστείτε 400 γραμμάρια ζάχαρη, 4 αυγά, 200 ml χυμό λεμονιού, ένα φλιτζάνι αλεύρι,
ξύσμα από ένα λεμόνι. 2 κουταλιές της σούπας κουκουνάρι. Για την καραμέλα με κουκουνάρι θα χρειαστείτε 150 γραμμάρια ζάχαρη, 50 γραμμάρια κουκουνάρι, ένα κλωναράκι φρέσκο δενδρολίβανο, άχνη ζάχαρη για το σερβίρισμα. Οι εθνικές κουζίνες έχουν πρωτότυπους συνδυασμούς στα υλικά τους και πολύ δυνατές γεύσεις. Από αυτές εμπνέομαι και φτιάχνω τις συνταγές που μοιράζουμε εδώ, μαζί σας. Σήμερα κάναμε ένα ταξίδι στις κουζίνες του κόσμου και αυτό το ταξίδι σας υπόσχομαι πως θα το επαναλάβουμε και άλλες φορές στο μέλλον. Μέχρι την επόμενη φορά, καλά μαγειρέματα!